που φτάσαμε στον τελικό του Dancing on Ice, ήρθε η ώρα να ξεσπαθώσει η Τζόι Σεβίδη. Ξεράσαμε να μιλάμε για reality, τα συγχαίνεται. Το εσωτερικό μου είναι, δηλαδή δεν μπορώ να μιλάω για τα reality. Το Dancing on Ice το θεωρείτε βαρετό? Ναι, το θεωρώ μία βλακία και μισή. Μου είναι πάντα εντελώς αδιάφορο. Τι να σου πω. Οχοχοχ, μιλέτε τέτοια, γιατί την πρώτη θέση ηθοποιός θα την πάρει. Πάνε πολύ ηθοποιό και συμμετέχουν έτσι και στον τελικό. Συμπάται η ψυχή μου αυτός που πάνε. Και ο εμφύλιος μεταξύ των ηθοποιών μόλις ξεκίνησε. Έχουν καταντήσει αηδία, είναι βαρετά για μένα τουλάχιστον. Νομίζω και ο κόσμος τα έχει χαθεί. Τζάμπα λιώνει στις πρόβες η συνάδελφός της Ιωάννα, τζάμπα τρώει τις τούμπες η Πινελόπη. Η Τζόι Σεβίδη θα βλέπει άλλο κανάλι απόψε. Τελικά έχουν μείνει η Πινελόπη, η Σασοπούλου και η Πινελόπη. Μου πεις, αλήθεια, μπράβο, να σκίσουν τα κορίτσια. Αφού τους ενδιαφέρει το σκέιτινγκ, μπράβο. Και ο κόσμος θέλει ελληνικές σειρές. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι συμφέρον αυτό πάρα πολύ για τις παραγωγές και τα κανάλια και κοιτάνε να κάνουν φτηνιάρικα και παντελώς αδιάφορα reality. Αδιάφορα βρίσκει τα reality και ο Παύλος Χαϊκάλης. Διάφορα reality τέτοια παρακολουθείτε? Όχι, όχι, αγάπη μου, είμαι σοβαρός άνθρωπος. Ναι. Δεν σας αρέσουν? Όχι, δεν σας αρέσουν, δεν παρακολουθείς, ε. Πού και πού βλέπω στο ζάπινγκ. Θα πάω στην κόλαση, λέτε? Τα ανοιχτοπέρπα.